Τόσο καιρό με ρωτάνε γιατί δεν βγάζω λακά σαν την Παπέλ στο περίπου. Όλα ξεκίνησαν με ένα απλό τηλεφώνημα. Ναι, ποιος είναι? Ναι, έλα γιαγιά. Α, έλα βρε παιδί μου, από πού παίρνεις? Ναι, σε παίρνω από καρτοτηλέφωνο, γιατί εδώ που είμαι πια δεν έχω σήμα. Τι λες παιδάκι μου, είσαι μεθυσμένος? Δεν είμαι μεθυσμένος, απλά είμαι νταΐς. Ναι, τέλος πάντων, έρχομαι σπίτι, τι έχει να φάμε? Μπάμιες. Καλά γάμα του, θα πάρω απ' έξω. Περπάτησα προς έναν άγνωστο δρόμο. Δεν ήξερα τι θα κάνω και πώς θα τραφώ. Όμως συνέχισα. Μέχρι που ξαφνικά με βρήκε αυτός. Το κουτιούμπ! Μαν, αλήθεια, δεν έχω καθόλου... Προφεσόρ? Να σου πω κάπου. Τι κάνεις Ελλάδα εσύ, πώς και από εδώ? Θα κάνεις καλά λαγά σαν την Παπέλ στον περίπου. Τι θα γίνει? Μόνο αυτή η ατάκα με έκανε να τα χάσω. Και τότε... Ξέρεις τι κάνω σε αυτούς που μου λένε να βγάλω λακά σαν την Παπέλ στον περίπου? Το ξέρεις ότι ξέρω από όπλα και αυτό είναι από τα τζάμπα, έτσι? Μα τι... Μα... Πώς το ήξερες? Μου δείξε φωτογραφίες από όλη τη διαδικασία. Το κάθαρμα. Το ξέρω ότι πρέπει να προσέχω. Λοιπόν, τέρμα τα αστεία. Άμα δεν φτιάξεις λακά σαν την Παπέλ στο περίπου, θα φέρω δύο δικούς μου με όπλα σπίτι σου και θα το μετανιώσεις. Όλα ήταν πλέον χαμένα. Όμως ίσως... Κάτσε. Πού μένω? Εδώ κοντά. Δεν έχεις ιδέα, έτσι? Συνήθως είμαι κολόφαρδος και το πετυχαίνω. Να σου πω, τι φάση με αυτά τα γυαλιά? Τι εννοείς? Εννοώ τι παίζει με τα γυαλιά, γιατί τα φτιάχνεις συνέχεια, έχουν κάποιο πρόβλημα? Βασικά έχουν λασκάρει λίγο εδώ στα πλάγια. Φτιάξτε ρε φίλε, έχεις κερδίσει εκατομμύρια, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να βγάλω λακά σαν την Παπέλ στο περίπου. Μα γιατί? Τι γιατί ρε φίλε? Γιατί και που φτιάχνω βίντεο, πηγαίνει μια σελίδα από το Facebook και το Instagram, τα κλέβουν και δεν κάνουν tag. Άσε που δεν τα κοινοποιούν και αυτοί που τα βλέπουν. Δεν έχει νόημα. Θα στείλω δύο ειδικούς δολοφόνους σπίτι τους και θα λύξει το θέμα. Δεν σου είπα καν ποια είναι η σελίδα. Άσε με να κάνω μια απειλή σαν άνθρωπος. Βασικά, υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις. Κερνάς γύρω. Πάμε. Και πάμε κάπου να φτιάξεις τα γυαλιά σου ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα? Μη μου φωνάζεις! Οπ! Καλώς τα παιδιά, μισό λεπτάκι να το αφήσω αυτό εδώ. Όχι, τι συνέβη μόλις! Δεύτερο βίντεο στο περίπου μέσα στον ίδιο μήνα! Μήπως είμαι τρελός, μήπως πεθαίνω! Κώστα πεθαίνεις! Όχι ρε χαζέ! Κρίμα! Ράντε μου στο διάολο! Ήρθε λοιπόν η ώρα! Ετοιμάσου γιατί θα μιλήσουμε για το La Casa de Papel στο περίπου, σεζόν 3, όπου λέμε τι γίνεται στην τρίτη σεζόν του La Casa de Papel στο περίπου. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Κώστα θα φαίνεσαι! Ναι. Μα δεν είναι ωραία έτσι! Ναι, βασικά έτσι πως έχει αλλάξει ο αλγόριθμος του YouTube, τρώνε που τρώνε demonetize τα βίντεο, τώρα να μου ρίξουν και το κανάλι επειδή σε όλο το βίντεο βάζω πλάνα από το La Casa de Papel, δεν με ψήνει 100%. Οπότε αυτό, ναι. Εντάξει. Άσκαλα. Αλλά είσαι άσχημος. Και μιας και ανέφερα ότι συνήθως αυτά τα βίντεο δεν βγάζουν λεφτά, να υπενθυμίσουμε ότι ένα like και ένα share βοηθάει, έτσι. Δεν θέλετε να ξαναβγάλω βίντεο όταν τελειώσει το μετρό Θεσσαλονίκης, έτσι. Πάτα το share τώρα. Περιμένω. Ωραία, ξεκινάμε! To the point, λοιπόν, ας μιλήσουμε για αυτό που ήρθαμε όλοι σε αυτό το βίντεο. Το Instagram του Τουκουτούμπι! Πηγαίνετε όλοι και κάντε follow στην καλύτερη σελίδα του Instagram. Και μην ξεχνάτε, subscribe σε αυτό το κανάλι για να φτάσουμε τις 100 και... Okay, σταματάω. La Casa de Papel, λοιπόν. Η σειρά που έκανε ακόμα και το θείο μου στα γεννητσά να μάθει τη λέξη Netflix. Η σειρά με το μεγαλύτερο hype ακόμα και από τη νέα σεζόν Καφέ της Χαράς. Η σειρά που μας έφερε τέτοιες συζητήσεις. Κύριε Κουτανή. Ναι, ποιος είναι? Εσείς είστε? Ναι, ναι, τίποτα, κάτι δικά μου. Έχω να σας ενημερώσω ότι ο καθηγητής σας έκοψε με 4. Ήχοντε πούτα. Ναι, ναι, στον ήχο σας έκοψε. Όπα, τι είσαι, ποιο? Μου το έκλεισε. La Casa de Papel, λοιπόν, σεζόν 3. Πιο ξαναζεσταμένο φαΐ και από φοιτητικό σπίτι, 1 η ώρα το βράδυ. Ξεκινάμε λοιπόν και βλέπουμε τους πρωταγωνιστές μας με τον Vegan να μιλάει σε TEDx. Καλησπέρα σας, σήμερα θα σας μιλήσω για τη Herbalife. Ρεούστε από εδώ, βλάκα! Μα δεν καταλαβαίνετε ότι θα αλλάξει η ζωή σας! Στο μεταξύ, η Τόκιο με το Ρίο κάνουν ζωάρα σε φάση. Έλα να πάμε στο νησί, μάνα σου εδώ κι εσύ. Καροτέν. Και αφού τους βλέπουμε στον Άγιο Δομήνικο, γιατί ο σκηνοθέτης είναι Μερακλής και θέλει να θυμηθούμε γιατί βλέπουμε αυτή τη σειρά. Oh yeah.
Η Τόκιο λοιπόν χωρίζει τον Ρίο και είναι σε φάση να μιλάμε. Εννοείται, κορίτσι μου, δεν είναι ότι σας κυνηγάει η αστυνομία εδώ και 2 χρόνια. Μπε στο Messenger, στείλτε emoticon, μπείτε βιντεοκλήση, μην αγχώνεστε. Και όσο ο Ρίο με την Τόκιο είναι στο τηλέφωνο σε φάση, όχι εσύ κλείσε πρώτο. Όχι εσύ πρώτη. Όχι εσύ. Η αστυνομία του βρίσκει και πιάνει τον Ρίο. Και η Τόκιο το σκάει γιατί όπω γνωρίζουμε είναι κολόφαρδη. Και δεύτερον, η αστυνομία σε αυτή τη σειρά είναι αποδοτική μόνο όταν έχει ελεύθερη θέση πάρκινγκ. Αλήθεια. Τους φαντάζομαι στο Writer's Room. Εσείς μήπως να την γλιτώσει και ο Ρίο. Τι λες βρε αγόρι μου, πώς θα γίνει αυτό. Ενά μωρί, το νησί δεν έχει και λιμάνι μέχρι να αφήσουν άγκυρες. Αυτόν για τον κρατάμε. Είναι ανεψιές του σκηνοθέτη. Η Τόκη λοιπόν πάει να βρει τον καθηγητή, ο οποίος τους είχε κάνει ένα σχολείο πριν τελειώσει η πρώτη ληστεία. Αλήθεια, αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε, παίζει να καβλώνει με μαυροπίνακες. Πρέπει να παίρνει τις κυμολίες και να είναι σε φάση. Εντάξει, καλά τα λεφτά, αλλά. Σαν την ιστορία κατεύθυνσης δεν έχει ρε φίλε. Καύλα. Και αφού βρίσκει τον καθηγητή, μάλλον και με την Κωνσταντοπούλου σε μια καταπληκτική σκηνή, σκέτη κωμωδία πραγματικά. Μαρή, θα σε ξεμαλιάσω, έλα εδώ. Τι λες Μαρή, εγώ θα σε ξεμαλιάσω. Κορίτσια, ηρεμήστε, μη μαλώνετε. Αχ, αυτές οι γυναίκες, μυστήρια τρένα. Και ακόμα δεν ξεκίνησε η σειρά, νιώθω ότι βλέπω τον Κωνσταντίνου και Ελένη. Στο μεταξύ, ο προφεσόρ μαζεύει και όλους τους υπόλοιπους, λες και είμαστε στο θηνιά μας, και τους λέει το σχέδιο. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να σώσουμε το Ρίο γιατί έγινε μαλακία. Τι λέει, ρε, κλέψαμε τόσα λεφτά, κάναμε ένα σωρό μαλακίες και τώρα πάλι τα ίδια. Γιατί? Γιατί πήγε καλά και μας αγόρεσε το Netflix και πρέπει να βγάλουμε άλλες 2 σεζόν τώρα. Άντε καλά. Εν τω μεταξύ, σε αυτό το σημείο να ρωτήσω. Άντε τον προφεσόρ δεν τον βρήκαν όταν έφυγε γιατί είναι και διάνοια. Την άλλη, τη Ρακέλ, την Κωνσταντοπούλου, που ξέραν υποτίθεται ότι τα έχει μαζί του. Δεν τη βάλαν ένα κοριό να την ψάξουν κάτι, να γίνει κάτι. Έχει πάει άλλη στο διαόλου τον κόλο. Δεν υποψιάστηκε κανείς τίποτα, έχει φέρει τη μάνα της. Έχουν νοικιάσει σπίτι και η αστυνομία είναι. Μα πού πήγε? Μισό λεπτό ρε παιδιά, την Τόκιο με το Ρίο, μόλις πήραν τηλέφωνο, ξυπνήσατε το άλλο το γίδι από την Ισπανία σε ένα δευτερόλεπτο. Στην Κωνσταντοπούλου κολώσατε. Φαντάζομαι την αστυνομία να είναι σε φάση. Μας ξέφυγε το παλιό κόριτσο. Αλλά δεν θα πάρει το 13-14 να μάθει πόσα λεπτά έχει. Θα την πιάσουμε αμέσως. Ο καθηγητής λοιπόν αποκαλύπτει στην ομάδα πως έχει ένα σχέδιο που έφτιαξε ο νεκρός αδερφός του Μπερλίν. Καλά, κλασικός προφεσόρ. Μη πεθάνει συγγενής με σχέδιο, αμέσως να το βάλει μπρος. Να μου το θυμηθείτε, στην 5η σεζόν θα θυμηθεί κανένα σχέδιο από τη γιαγιά του, μετά κανένα τρίτο ξάδερφο. Καλά, άμα βγει και 12η σεζόν, να μου το θυμηθείτε. Τα σχέδια θα τα γράφει το παιδί της Κωνσταντοπούλου. Το σχέδιο λοιπόν είναι να κλέψουν την τράπεζα της Ισπανίας ως αντιπερισπασμό για να γλιτώσουν τον Ρίο, φίλε. Ιδιοφυές. Και γι' αυτό παίρνουν ένα ζέπελιν και ρίχνουν λεφτά από τον ουρανό. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Δικιά μου ιδέα. Γαμάω. Σκάσε. Ξεκινάει λοιπόν η παράλογη ληστεία. Όπα. Δεν είπαμε ξαναζεσταμένο φαΐ, βρε. Όπως στη σεζόν 1. Θα δούμε πώς ντύνονται, πώς βάζουν τα πράγματα στο αμάξι. 10 πλάνα μέχρι να φύγουν από την αποθήκη. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, γιατί δεν τους βάζουν να τους πιάσει και κόκκινο φανάρι, ρε παιδί. Να πάνε για τσιγάρα. Γενικότερα με το Netflix τώρα τα κάνουν μπαμπαμ τα πράγματα, έτσι. Έχει γίνει πολύ γρήγορη σειρά. Σχεδόν μπερδεύομαι. Πέτανε λοιπόν τα χρήματα από τον ουρανό και ο αρχηγός αστυνομίας είναι φουλ τσαντισμένος. Είναι σε φάση, ρε τώρα θα τα πιάσω τα καλόπαιδα. Αλλά έχει κίνηση. Να πάρει, έχει κίνηση. Βρήκαν το μόνο μας ελάττωμα. Και όσο γίνεται αυτό, στις τηλεοράσεις όλης της Ισπανίας παίζει ένα μήνυμα από τον προφεσόρ που το γύρισε με μια κάμερα του 2005. Ρε προφεσόρ, έχεις κλέψει τόσα εκατομμύρια και ακόμα γράφεις με camcorder του 2005. Πάρε ρε κακομοίρη μια DSLR, αν είναι δυνατόν. Και αφού κάνουν όλο αυτό το χάος τα παιδιά, η αστυνομία είναι σε φάση. Α, έτσι είστε! Θα κλείσω την τράπεζα και δεν πρόκειται να μπείτε με τίποτα. Και οι ληστές πηγαίνουν και είναι σε φάση. Παιδιά, μήπως μπορείτε να μας αφήσετε να μπούμε, σας παρακαλώ. Πώς μπορούμε να τους αρνηθούμε με τόσο καλούς τρόπους. Και μπαίνουν στην τράπεζα. Στο μεταξύ ο Ρίο είναι σε βασανιστήρια με τη νέα επιθεωρήτρια, η οποία είναι σε φάση. Ρίο, άκουσε το μωρό που κλωτσάει. Αχ, τι καλό μωράκι. Είναι δικό σου. Μα δεν θυμάμαι τίποτα τέτοιο. Όχι. Και πάμε πίσω στην τράπεζα όπου η Τόκιο με την Ναϊρόμπι προσπαθούν να παγάγουν το διοικητή της τράπεζας και είναι σε φάση. Ελάτε μαζί μας. Όχι. Να πάρει τόσο καλό σχέδιο. Ρε καθηγητή, είναι δυνατόν, έχει σχεδιάσει τα πάντα και στο πιο βασικό πράγμα δεν έχει backup σχέδιο. Αλήθεια τώρα. Μαλάκες, βαράνε πιστολίδια, τυφλώνε το Παλέρμο. Ποιος είναι ο Παλέρμο? Ο νέος χουντικός που είναι σε αυτή τη σεζόν. Και γίνεται της πουτάνας γιατί ο διοικητής είπε όχι. Συνήθως είμαι κολόφαρδος και το πετυχαίνω. Ναι, no shit. Τέλος πάντων, νικάνε γιατί. Εντάξει, έχουμε και 8 επεισόδια, δεν γίνεται να χάσουν από τώρα. Και τα παιδιά πηγαίνουν να κλέψουν το θησαυροφυλάκιο. Και είναι σε φάση. Μπανάκι, μανάκι, μπανάκι, μανάκι. Ρε, παιδιά, πού πάτε? Το χρυσό είναι απ' την άλλη. Α, οκ, τελικά τα παιδιά ήθελαν απλά νέες κόκκινες βαλίτσες για να πηγαίνουν με την ένδυση. Λογικό.
Στο μεταξύ, όλη αυτή την ώρα ο καθηγητής με την Κωνσταντοπούλου κάνουν road trip με το βανάκι του Heisenberg. Δεν τους εντοπίζει και η αστυνομία γιατί κάνουν αναπάντητες με τα 33-10. Γαμημένοι Σουηδοί, όλα τα σκέφτεστε. Φέρνουν και τον Τερλέγκα και παίζουν μάντεψε ποιος. Βασιζόμαστε στις πληροφορίες που ξέρεις. Ωραία. Αυτός εδώ είναι ληστής. Ναι, το ξέρουμε. Βγήκε μόλις από την τράπεζα με δύο κόκκινες βαλίτσες. Πολύ μοδάτος, by the way. Κάτι άλλο. Μου πήδηξε την πρώην. Θα σας ειδοποιήσουμε. Στο μεταξύ στην τράπεζα πάνε το διοικητή για να κάνει μπάνιο στο χρηματοκιβώτιο για τη ζέχνη, αλλά αυτός δεν θέλει και ο Ντένβερ το βγάζει knockout. Μπράβο, Ντένβερ. Και όσο γίνονται όλα αυτά, φτιάξαμε και το μάτι του Παλέρμο που τυφλώθηκε και έχει γίνει πλέον σαν το μαύρο πειρατή. Βρίσκει το security που τον τύφλωσε και είναι σε φάση. Εσένα θα σε γαμίσω, θα μου κλάσεις. Όχι, αλήθεια, έχεις ωραίο κολαράκι, όχι σαν το Χελσίνκι, τεσάρι για μένα. Και ο Χελσίνκι κλαίει στην Ναϊρόμπι. Και όσο γίνονται όλα αυτά, ο προφεσόρ έχει κολλήσει τις λάσπες. Sorry, παιδιά, μας έφερε από εδώ το Google Maps. Μην αγχώνεσαι, αδερφιέ, κάθε 10 λεπτά κουλάει κι ένας. Στο μεταξύ, μέσα στην τράπεζα μπαίνει η αστυνομία. Ρε, παιδιά, πώς το πάθατε από το 6ο επεισόδιο, τι έγινε? Αλλά τον μπούλο. Τους πιάνουν οι δικοί μας και τους βάζουν να κάνουν στριπτίζ. Και αφού τους έπιασαν, έπεισαν και την επιθεωρήτρια την Καστρωμένη να κάνει ένα μπάνιο τον Ρίο και να τον κάνει δημοτικό σύμβουλο και να τον βάλει μέσα στην τράπεζα. Τέλεια, παιδιά! Τέλος σεζόν! Πάμε σπίτια μας! Το βρήκαμε το Ρίο! Α, όχι, οκ. Okay. Η Ναϊρόμπι φτιάχνει χρυσά μπιλάκια. Καλό αυτό γιατί με τέτοιο γράψιμο στην ταινία είναι το πιο κοντινό σε χρυσές σφαίρες που θα πάρει αυτή η σειρά. Και εκεί που κλείνουν οι πόρτες και όλα καλά, μπαίνει μέσα ο Τερλέγκας και είναι σε φάση. Μισό λεπτάκι να σας μιλήσω για τη χέρμπαλα! Και κλειδώνεται μέσα. Και αφού μπαίνουν όλοι μέσα, ο Ρίο ξεκινάει να μιλάει. Αγαπητοί συμπολίτες, μόλις διοριστώ στο Δήμο της Μανδρίτης, όλοι εσείς θα έχετε εργασία στο Δήμο! Μπράβο, Χέρμπαλα! Εμένα γραμματέα βάλε με, θέλω καρέκλα. Μην ανησυχείς, όλα θα γίνουν. Ενώ γίνονται όλα αυτά, παράλληλα ο προφεσόρ με την Κωνσταντοπούλου. Δεν ξαναδιαβάζω Google Maps, γαμώ το, χαθήκαμε το σπίτι μου μέσα. Ηρέμησε, αγάπη μου. Από αύριο θα πάρω χάρτες από κανένα μάρκετ, άσου το διάλο πια. Πίσω στην τράπεζα, η Τόκιο χωρίζει με τον Ρίο. Μαλάκα, το κορίτσι δεν πάει καλά, έτσι. Γιατί την κρατάνε, ρε φίλε. Όλη αυτή η μαλακία έγινε ώστε αυτή να μπορέσει να βρεθεί με τον Ρίο και τώρα τον χώρισε, ρε μαλάκα. Αλήθεια, για ποιον λόγο την κρατάνε? Σκοτώστε την να πάει στο διάλο. Δεν μπορώ άλλο με αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό τώρα, πίνει? Αντικουβαλάμε και από το πιώμα τώρα. Παιδιά, μην μείνετε μόνο σε αυτό. Δώστε τη και κανένα βραβείο για τον καλύτερο ληστή. Μην μείνει χαμένο τέτοιο ταλέντο. Επίσης, δίνουν ένα δωράκι αρκουδάκι στην Ναϊρόμπι για να πει καλά Χριστούγεννα στο παιδί της. Και είναι σε φάση. Μαμά, θες να παίξουμε κρυφτό? Ναι. Πού είμαι? Τζα! Τζου! Σε σκότωσαν! Ζω! Και τέλος, αφού τους κυνηγάνε, ο καθηγητής κρύβεται σε ένα δέντρο σαν το Μόγλι και η Κωνσταντοπούλου κοιμάται με τις σκότες. Ναι, όχι, αλήθεια. Μπήκε σε ένα κοτέτσι και είναι δίπλα στις σκότες και κρύβεται. Όμως την βρίσκουνε, κάνουν ότι τη σκοτώνουνε και τέλος. Αυτό ήταν λοιπόν το La Casa de Papel στο περίπου σεζόν 3. Συγχαρητήρια σε όσους αντέξατε να το δείτε. 4 Απριλίου έρχεται η 4η σεζόν και ο Θεός βοηθός. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι πιστεύετε ότι θα γίνει στην επόμενη σεζόν και εγώ βγάζω από τώρα πρόβλεψη ότι θα γίνει κάτι με τη νέα επιθεωρήτρια που είναι έγκυος και επειδή είναι έγκυος θα παίξει κάποια κλεισεδιά ότι θα τους λυπηθεί επειδή είναι μάνα και τέτοιες μαλακίες. Αν συμβεί, το είπα πρώτος. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, δείτε και τα άλλα βίντεο που έχω κάνει στο περίπου σε αυτό το κανάλι. Θα υπάρχει κάποια κάρτα που θα βγει αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Share σε όλες τις πλατφόρμες γιατί μου πήρε αρκετούς μήνες για να ετοιμάσω αυτό το βίντεο. Subscribe αν δεν έχεις κάνει και βλέπεις για κάποιο λόγο πρώτη φορά αυτήν την σειρά βίντεο. Έχω κάνει και για τις πρώτες δύο σεζόν. Πάμε να φτάσουμε τις 100.000 subscribers και φυσικά γράψτε το αγαπημένο σημείο από αυτό το στο περίπου στα σχόλια. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Και μην το ξεχάσω, όλοι follow στο Instagram του Κουτούμπι τώρα, έτσι. Περιμένω. Ναι, όχι, αλήθεια, περιμένω. Εδώ θα είμαι μέχρι να πατήσεις. Γενικότερα, βρείτε με στο Instagram όσους σας ενδιαφέρουν οι ταινίες και τις αγαπάτε, γιατί εκεί βγάζουμε περισσότερο υλικό. Θα μαθαίνετε για τα νέα βίντεο και φυσικά για τις παραστάσεις stand-up που έρχεστε κάποιοι και με βρίσκετε. Στις 100.000 συνδρομητές θα έρθει ένα ιδιαίτερο βίντεο, οπότε βάρετε το subscribe. Και τέλος, θέλω να πω και ένα ευχαριστώ γιατί κάνουμε 3 χρόνια αυτό το πράγμα και χωρίς τα δικά σας views, χωρίς τα δικά σας σχόλια και χωρίς το δικό σας feedback δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα από όλα αυτά που κάνω. Οπότε, όπως και να έχει, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη στήριξη όλο αυτόν τον καιρό. Ευχαριστώ ακόμη περισσότερο όσους έρχεστε σε stand-up παραστάσεις και με βρίσκετε. Τα λέμε σε ένα επόμενο στο περίπου. Να είστε καλά και μπέλα τσάω!